Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαι η Βάλια Μπούη και πάμε να δούμε ειδήσεις μέσα από το neakrete.gr. Κάνει θράψη στην Ολλανδία το ελαιόλαδο από τις υπεραιωνόβιες ελιές της Ανατολικής Κρήτης. Με το απίστευτο ποσό των 510 ευρώ αγοράστηκε σε δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε στο Αλτσμίρ της Ολλανδίας συλλεκτική συσκευασία 500 ml ελαιολάδου, το οποίο έχει παραχθεί από συγκομιδή υπεραιωνόβιων ελιών της Ιεράπετρας. Ιδυλιακό σκηνικό από τον χιονισμένο Ψιλορίτη, όπου τα πάντα έχουν καλυφθεί από ένα λευκό πέπλο χιονιού με την έλευση και της Πινελόπης. Μπείτε στο neakrete.gr για ένα ταξίδι στο πιο ψηλό σημείο του νησιού μας, τον Τίμιο Σταυρό, και μια μοναδική βόλτα σε υψόμετρο 2.400 μέτρων, έστω και νοερά, με τις εικόνες να κάνουν ήδη το γύρο του διαδικτύου. Το όραμα του αείμνηστου Λιράρη Γιώργου Κατσαμά γίνεται πράξη με τα εγγένεια του χώρου που θα στεγάζει το Παγκρίτιο Σύλλογο Καλλιτεχνών Κρητικής Μουσικής. Η στέγη αποκτά μεγάλη ιστορική βαρύτητα, με δεδομένο ότι και τα Φραντσεσκιανά Μετόχια είναι ένα χωριό άμεσα συνδεδεμένο με τους πρωτομάστορες της κρητικής μουσικής Ανδρέα Ροδινό και Γιάννη Περνιδάκη. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, μπείτε στο neakrete.gr από το κινητό, το τάμπλετ και τον υπολογιστή σας. neakrete.gr, η ενημέρωση στα χέρια σας.